στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δεν βρίσκω λόγια να σας πω σε όλους τους καλεσμένους. Εσείς κάνετε το χορό και όχι εμείς. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αυροσίας Δύναμη. Ευχαριστώ που ήρθανε από τη Γεννησαία, από τη Σαμοθράκη, από τη Χρυσούπολη, από την Τουρκία, Βρυξέλλες, Θεσσαλονίκη. Τι να πω. Ευχαριστώ όλη την Αλεξανδρούπολη, ευχαριστώ όλες τις κυρίες. Εσείς κάνετε το χορό και όχι εγώ. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Θα ήθελα να σας μεταφέρω και τον χαιρετισμό του επίτιμου Προέδρου Ανδρέα Καλαδηρόπουλου. Θα ήθελα να είναι μαζί μας απόψε. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Τα μέλη και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο να έχουμε καλή χρονιά και ο Θεός να είναι μόνιμα μαζί μας. Συγχαρητήρια πολλά, κυρία Πρόεδρε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι υγεία για εσάς, τις οικογένειές σας. Δύναμη στην Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ακρίτες, γιατί ακρίτες είμαστε, για αυτή την περιοχή αγωνιζόμαστε όλοι. Ευχαριστήσω θερμά που μου δίνετε την ευκαιρία να βρεθώ μαζί σας στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς. Για μένα μόνο χαρά, αλλά και τιμή. Να σας συγχαρώ ειλικρινά για τις πολύ ουσιαστικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που συμβάλλουν στην διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και θέλω να ευχηθώ καινούργια χρονιά να συνεχίσετε με μεγαλύτερη όρεξη, με περισσότερη δύναμη. Το έχει ανάγκη και η χώρα, το έχει ανάγκη και η περιοχή, το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Για τρίτη χρονιά βρίσκομαι μαζί σας, γιατί έχω μεγάλη εκτίμηση στο χωριό σας, έχω μεγάλη εκτίμηση στην κυρία Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές των ορεστιαντητών που πριν από 2 ώρες ήμουνα στην εκδήλωσή τους, καθώς επίσης και των Αλεξανδροπολιτών. Τους είπα ότι... Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Με υγεία! Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία! Άντε καλή χρονιά, εντάξει τώρα! Στον ετήσιο χορό του Συλλόγου των Ακριτών της Αμβροσίας για μια ακόμα φορά εδώ για να τιμήσουμε το συγκεκριμένο σύλλογο, ο οποίος με τις δραστηριότητες του διαιωνίζει την παράδοση, προβάλλει τον πολιτισμό μας και με τις διεθνείς παρουσίες της, παρουσίες εκτός του ελλαδικού χώρου, προβάλλει τις ελληνικές συνήθειες, τον ελληνικό πολιτισμό, το ελληνικό πνεύμα. Δεν έχω παρά να συγχαρώ την Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλα τα μέλη αυτού του Συλλόγου για το σημαντικό πολιτιστικό έργο που παρουσιάζουν. Και να ευχηθώ βέβαια και σε αυτούς, όπως και σε όλους τους παρευρισκομένους, καλή χρονιά. Το 2018 πιο αισιόδοξο ή όχι? Δεν θα πρέπει να λείπει η αισιοδοξία ποτέ από εμάς. Βεβαίως υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ας ελπίζουμε ότι θα αποδειχθεί καλύτερο από το 2017. Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μας οδηγούν σε διαπραγμάτευση πάλι με το κρατήδιο. Οι διαπραγματεύσεις ξεκινάνε στις 17 του μηνός. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πιέζεται για λύση ο διεθνής παράγοντας αφενός και το κρατήδιο των Σκοπίων αφετέρου. Η Ελλάδα
ναι μεν επιθυμεί λύση αυτού του χρονίζοντος προβλήματος, αλλά δεν πιέζεται στον ίδιο βαθμό. Θα έλεγα ότι βρίσκεται σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους άλλους δύο παράγοντες. Ας ελπίζουμε στο καλύτερο. Δεν θα ήθελα σε μια εκδήλωση σαν την απόψινή να μπω σε σχολιασμό της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης. Εκείνο όμως που με τα βεβαιότητος θέλω να πω και το θεωρώ αναγκαίο είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώνω ότι από πλευράς κυβέρνησης η οποία έχει την ευθύνη χειρισμού του θέματος, χωρίς να σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε ένα τόσο σημαντικό θέμα είναι χωρίς ευθύνη, αλλά πρωτίστως η κυβέρνηση δεν δίνει την καλύτερη εικόνα προς τα έξω, αφού οι δυο κύριες συνιστώσεις της, είτε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, δεν ταυτίζονται ως προς τις απόψεις τους για τον τρόπο χειρισμού αυτού του θέματος, θέμα τόσο υψηλής εθνικής σημασίας. Να σας πω ακριβώς ότι μέτρησα τα χρόνια που γνωρίζω την κυρία Ρούλα, την παρέα και τη δραστηριότητα και είδα πως είναι 12 τα χρόνια. 12 χρόνια λοιπόν μας συνδέει αυτός ο κρίκος που λέγεται Ρούλα και έτσι εμείς από την Κωνσταντινούπολη γνωρίσαμε τη δυναμικότητα αυτού του χώρου, αυτού του κόσμου και μας δίνει πραγματικά μεγάλη χαρά το να μπορούμε να είμαστε μαζί κάθε χρόνο. 2018 πιο αισιόδοξο, υπάρχουν τα ελληνοτουρκικά στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχει κάποια ένταση? Να σας πω λοιπόν ότι θεωρώ ότι κάθε χρόνο κάτι υπάρχει που να μας ενοχλεί. Από εδώ, από εκεί, πολιτικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά κλπ. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει σήμερα τουλάχιστον να κάνουμε θα είναι να ξεχαστούμε λίγο, να νιώσουμε το ότι μπορούμε να είμαστε μαζί και να νιώσουμε τη δύναμη που μπορεί να κάνει αυτή η συνύπαρξη. Βεβαίως τα προβλήματα είναι πολλά. Ελπίζουμε ότι το 18 θα είναι καλύτερο από το 17 μέσα από την καρδιά μας και θα δούμε. Ο χορός, ο ετήσιος χορός των Ακριτών στην Αυροσία έχει γίνει πλέον έθιμο, είναι μέρος των παραδόσεων και των ηθών και εθίμων της περιοχής και θεωρώ ότι πρέπει πάντα να δίνω το παρόν, μια που όπως χαρακτηριστικά λέω οι Ακρίτες και στην κυριολεξία αλλά και με μεταφορική έννοια φυλάτουν θερμοπύλες στην περιοχή αυτή της Ελλάδος, όπου όπως λέω χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Και το θεωρώ υποχρέωσή μου να στηρίζω την προσπάθειά τους αυτή, να είμαι παρόν, να συμπαρίσταμαι ηθικά και να συμβάλλω γενικά στο έργο τους, μια που είναι ένα έργο διαφύλαξης των παραδόσεων και γενικά ένα έργο κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξης, την οποία τόσο ανάγκη έχει ο Έλληνας και η Ελληνίδα σήμερα. Είστε υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το περιβάλλον. Υπάρχει μέλλον σε αυτό το πλανήτη? Βλέπουμε πολλές φυσικές καταστροφές. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Δυστυχώς η απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί και υπονομεύει πλήγμα και υπονομεύει την συλλογική αυτή προσπάθεια, μια που μόνο με μια συλλογική προσπάθεια το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής θα μπορέσει να λυθεί. Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον αισθητά σε όλους και αυτοί που δεν τα αναγνωρίζουν εθελοτυφλούν και βέβαια εθελοτυφλούν θα έλεγα βραχυπρόθεσμα, διότι η αναγνώρισή τους θα γίνει πανηγυρικά σύντομα. Ήδη τα φαινόμενα των πλημμυρών είχαμε στη Σαμοθράκη, είχαμε στη Μάνδρα, είναι πολύ εμφανή και η κλιματική αλλαγή δεν εκδηλώνεται μόνο με ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και με φαινόμενα ερημοποίησης, λειψιδρίας, αύξηση των θερμοκρασιών κτλ. Τα οποία στην περιοχή μας, ειδικά της Ανατολικής Μεσογείου και γενικά στο χώρο μας, στα Βαλκάνια, θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητά. Πρέπει λοιπόν, πέραν από την προσπάθεια την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσουμε και το περιβάλλον που συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή, μια που το περιβάλλον έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής όλων μας, είναι ένα κοινωνικό αγαθό και όλοι έχουμε ανάγκη από τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και από την βιοποικιλότητα, μια που και ο άνθρωπος είναι μέρος
της βιοποικιλότητας και οφείλει και ο ίδιος να την προστατεύσει. Thank you.